Θησέας και οι αθλητικοί ενός εργαζομένου Κρήτη Σίνκα διαστάβωσαν ταξίδι τους το απόγευμα της Τετάρτης για τον θεσμό του κυπέλου. Στο έκτο μόλις λεπτό, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στην επίθεση, ευνοημένος από την κόντρα Περδικάκης, ο οποίος με το αριστερό πόδι σούταρε out. Στο δε 7, κάθετη του Μποτονάκη εξαιρετική για τον Τσίτα, θα προλάβει ο Βακάκης όμως με τα πόδια και θα απομακρύνει. Μια ακόμη καλή στιγμή στο 10 με τη σέντα του Περδικάκη, ο Μποτονάκης δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μια ακόμη καλή στιγμή στο συγκρότημα Θανάση Κολτσιδάκη, το οποίο είχε ένα φάουλ του Μποτονάκη. Ο Βακάκης είναι αυτός ο οποίος απομάκρυνε στο 25 και στο 27. Ωραία ενέργεια του Πλατινάκη, ο οποίος έβγαλε γκολ στον Περδικάκη από κοντά ξανά με εξωτερικά φάλτσα. Πολύ ωραία σέντρα. Ο Περδικάκης δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0. Ο Πλατινάκης, ο οποίος στο ντεμπούτο του βγάζει την assist. Εδώ το Σίνκα θα κλέψει την μπάλα με τον Περδικάκη, ο οποίος θα προλάβει τους αντιπάλους. Θα δώσει σε ένα χώρο που κινείται ο Τσίτας, ο οποίος θα περάσει και το Βακάκη και θα κάνει το 2-0. Εδώ υπήρξαν διαμαρτυρίες για offside από πλευράς Θησέα. Τσίτας, ο οποίος εδώ με πολύ ωραία τρίπλα περνάει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η απάντηση από τον Θησέα θα έρθει λίγο αργότερα στο 34 με ένα φάουλ του Μπραουδάκη. Ενώ στο 36 ένα σούτ του Μποτονάκη από μακριά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια με τον Κομπογενιτάκη από τα δεξιά. Στο 38 βρισκόμαστε, θα πασάρει για τον Τσίτα, αυτός θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Νέα προσπάθεια για τον Σίνκα με τον Καρβουνιάρη να δίνει για τον Πλατινάκη και αυτός για τον Τσίτα, ο οποίος έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Πάλι το Σίνκα στην επίθεση, ο Γιακουμάκης, ο οποίος θα συνδυαστεί πολύ ωραία με τον Πλατινάκη. Το σουτ, η μπάλα θα σταματήσει στο δοκάρι. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνημα με το Σίνκα να πιέζει. Εδώ ο Τσίτας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει και ο τροματοφύλακα και θα κάνει το 3-0 στο 55 από την πάσα του Γιακουμάκη. Εξαιρετική και ενέργεια από τον Τσίτα, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 23ο λεπτό, φάουλ του Μποτονάκη, δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά ο Καρβουνιάρης. Ενώ στο 78, βολίδα με το δεξί από τον Μποτονάκη, σταματάει μπάλα στο δοκάρι. Στο 85 θα κλείσει ο χορός στον γκολ για την ομάδα Θανάση Κολτσιδάκη με αυτήν την ωραία ατομική ενέργεια και το σούτ από τον Μποτονάκη. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η αθλητική ενός εργαζομένου Κρήτη Σίνκα κάνει το 4-0 ξανά, το πολύ δυνατό σούτ από τον Μποτονάκη και προκρίνεται στην επόμενη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Ένα παιχνίδι που ψάχνουμε να βρούμε κίνητρο ώστε να παίξουμε καλά. Υπάρχει ζέστη, υπάρχει ο αντίπαλος που δεν σε προκαλεί να παίξεις καλά. Προσπαθήσανε τα παιδιά, νομίζω ότι κάνανε τη δουλειά τους τουλάχιστον, προκριθήκαμε και αυτό είναι το σημαντικό. Συγχαρητήρια σε όλους, πιο πολλοί ποδοσφαιριστές και πάμε τώρα για το παιχνίδι του πρωταθλήματος στην Κυριακή, πιο συγκεντρωμένοι, γιατί σίγουρα μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Για μας πρωταρχικός στόχος ήταν το παιχνίδι της Κυριακής. Δώσαμε έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Νομίζω τα παιδιά τα αποκρίθηκαν. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ίνκα και να ευχηθώ τα καλύτερα. Εντάξει, έχουμε βάλει σαν στόχο η ομάδα να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα. Νομίζω ότι με την προσπάθεια της διοίκησης των ποδοσφαιριστών η ομάδα θα πετύχει αυτό το στόχο, γιατί έχουμε συμμετοχή στην προπόνηση, έχουμε καλό κλίμα, έχουμε μια εξαιρετική διοίκηση, οπότε νομίζω όλα αυτά συνάδουν στο να πετύχουμε το στόχο μας.